επανήλθαν οι μαθητές μας, οι μαθήτριες αλλά και οι εκπαιδευτικοί στη διαδικασία της διαζώσης εκπαίδευσης μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, από το Φεβρουάριο συγκεκριμένα. Περιττό να πω ότι όλοι περίμεναν και οι μαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί με ανυπομονησία να ξεκινήσει η εκπαιδευτική διαδικασία διαζώσης, γιατί σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εξ αποστάσεως. Χθες ήταν και η πρώτη μέρα που εφαρμόστηκε η διαδικασία της, των self-test, της αυτοδιάγνωσης. Υπήρξαν κάποιες εμπλοκές όσον αφορά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Κάποια self-test, από ό,τι μας ενημέρωσαν, βγήκαν θετικά, οπότε ακολουθήθηκε η διαδικασία να πάνε σε δημόσιες δομές να επαναλάβουν με rapid test. Είχαμε περίπτωση μόνο ενός ή δύο εκπαιδευτικών που, όσον αφορά το προσωπικό, που βρέθηκαν σε self-test θετικοί και ακολουθήσανε τα προβλεπόμενα, και κάποιες περιπτώσεις μαθητών, μαθητριών που επίσης πήγανε με τους γονείς τους να επαναλάβουν, όπως προβλέπετε, με rapid test τη διαδικασία. Κάποιοι γονείς είχαν καταλάβει τη διαδικασία και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα, ανταποκρίθηκαν αποτελεσματικά. Κάποιοι άλλοι γονείς δεν είχαν κατανοήσει τη διαδικασία, χρειάστηκε να δοθούν οδηγίες, αλλά είχαμε και κάποιες περιπτώσεις κάποιων γονέων, ελάχιστες σε επίπεδο νόμου, οι οποίοι για διάφορους λόγους είτε δεν θέλουν να κάνουν τα παιδιά τους το self-test, επικαλούμενοι συνταγματικές διατάξεις, ή θέλουν να κάνουν το self-test, αλλά δεν θέλουν να το καταχωρήσουν στην πλατφόρμα. Το οποίο αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί δεν μπορείς να το... Μπορείς να πας να το αγοράσεις ιδιωτικά, στο απαγορεύει κανένας αυτό, αλλά εάν δεν είναι χρεωμένο στο σύστημα, δεν φαίνεται, δεν μπορείς να καταχωρήσεις το αποτέλεσμα. Και σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή, είναι προβληματική, εσφαλμένη η διαδικασία και δεν μπορεί να επιτραπεί η είσοδος του μαθητή. Ναι. Παρ' όλα αυτά, θέλουμε να μας πείτε γιατί το διάστημα το οποίο έλειπαν οι μαθητές από τις σχολικές αίθουσες ήταν μεγάλο. Παρ' όλα αυτά, κάνανε τηλεκπαίδευση. Να μας πείτε αν θεωρείτε ότι πλέον θα αναπληρωθεί το κενό αυτό που υπήρχε των μαθητών φέτος, αυτή τη χρονιά. Και αν πιστεύετε εσείς, το είχαμε συζητήσει και πριν το Πάσχα, ότι ίσως υπάρξει και κάποια παράταση για να μπορέσει να καλυφθεί ίσως η φετινή. Όπως έχει εξαγγείλει επίσημα, αλλά περιμένουμε και την νομοθετική ρύθμιση, το σχολικό έτος, διδακτικό για την ακρίβεια, και φέτος θα παραταθεί μέχρι τις 25 Ιουνίου. Το έχει εξαγγείλει η Υπουργός Παιδείας. Αναμένουμε και νομοθετικά, είναι ένα τυπικό θέμα αυτό, να καθοριστεί. Όσον αφορά την ύλη, θα σας φανεί παράξενο, αλλά λόγω της εξαποστάσεως εκπαίδευσης, η ύλη έχει προχωρήσει καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Αυτό όμως, αυτό είναι το τυπικό μέρος. Τώρα το ουσιαστικό, γιατί μας ενδιαφέρει και η ουσία των πραγμάτων, είναι ότι κάποια από τα διδακτικά αντικείμενα οι μαθητές δεν είχαν τη δυνατότητα να τα προσεγγίσουν ή να τα κατακτήσουν, να το πω έτσι, όπως εάν γινόταν μια διαζώσεις διδασκαλία. Έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Συγκεκριμένα την περασμένη Παρασκευή το μεσημέρι είχαμε τηλεδιάσκεψη όλοι οι διευθυντές εκπαίδευσης με την ηγεσία του Υπουργείου και με στελέχη του ΙΕΠ, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες οι οποίες έχουν σταλεί στα σχολεία για την διαχείριση της ύλης των μαθημάτων. Δηλαδή, εάν οι εκπαιδευτικοί, να το πούμε πρακτικά, διαπιστώσουν ότι κάποια διδακτικά αντικείμενα κατά τη διάρκεια της εξαποστάσεως εκπαίδευσης δεν είχαν την αποτελεσματικότητα να κατακτηθούν από τους μαθητές, μπορούν να κάνουν διορθωτική διδασκαλία, όπως ονομάζεται, και να τα διδάξουν εκ νέου ή να διορθώσουν κάποια σημεία τα οποία δεν τα έχουν κατανοήσει οι μαθητές και οι μαθητριές. Και να υπενθυμίσουμε άλλη μια φορά ότι οι μαθητές ποιες μέρες πρέπει να προσέρχονται με τα self-test, καθώς και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία, για να το γνωρίζει ο κόσμος. Αυτό το οποίο ισχύει μέχρι αυτή τη στιγμή, γιατί αργότερα μπορεί να γίνεται μόνο μία φορά, αυτό το οποίο ισχύει μέχρι αυτή τη στιγμή είναι ότι δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, οφείλουν οι μαθητές, μαθήτριες, αλλά και οι εκπαιδευτικοί να πραγματοποιούν το self-test, έτσι ώστε να μπορούν να εισέλχονται στον χώρο του σχολείου
και οι εκπαιδευτικοί να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Σε περίπτωση, όπως μας είπατε πριν, που κάποιος εκπαιδευτικός βγει θετικός, υπάρχει κάποιος αναπληρωτής εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει την εκάστοτε τάξη. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε τέτοιες περιπτώσεις στο μέτρο του δυνατού, γιατί δεν είναι εύκολο να ξέρεις ότι για μια εβδομάδα κάποιος θα απουσιάσει. Δεν γίνεται έτσι εύκολα η αναπλήρωση. Έχουμε εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιστρέφουν από νόμιμες άδειες, οι οποίες είχαν λάβει αυτό το χρονικό διάστημα, και αναλόγως τους διαχειριζόμαστε για να στελεχώσουμε τις σχολικές μονάδες. Λοιπόν, είπατε και εσείς πριν ότι πρέπει να γίνονται τα self-test προκειμένου να εισέλθουν εκπαιδευτικοί και μαθητές εντός του σχολικού χώρου. Για τους μαθητές, η πλατφόρμα του selftesting.gov.gr βγάζει δύο τρόπους. Είτε τη σχολική κάρτα για COVID-19, που είναι ένα PDF, συμπληρώνει ο γονέας τα στοιχεία τα δικά του, του παιδιού του, το υπογράφει και πάει το παιδί στο σχολείο, είτε συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα σχολική κάρτα για COVID, που είναι με τους κωδικούς του TaxisNet. Σε σχολείο της Τρίπολης έχουν ζητηθεί και τα δύο έγγραφα, προκειμένου να εισέλθει ο μαθητής εντός σχολικού περιβάλλοντος. Από αυτό θέλω να μας πείτε ποιος είναι ο σωστός τρόπος, η επίσημη. Ναι. Δεν μας έχει γνωστοποιηθεί τέτοια περίπτωση, δηλαδή είτε από γονέα ή από τη διεύθυνση κάποιας σχολικής μονάδας της Τρίπολης, όπως λέτε, ότι απαιτούνται και τα δύο δικαιολογητικά. Όπως ακριβώς ορίζει η νομοθεσία, ένα από τα δύο, το οποίο γίνεται επίδειξη, βεβαιώνει και δίνει το δικαίωμα στον μαθητή ή στη μαθήτρια να εισέλθει στο σχολείο. Κάποιοι γονείς μας γνωστοποιήθηκε ότι όταν φέρνουν τη χειρόγραφη, που είναι δικαίωμά τους, γιατί δεν είναι υποχρεωτικό ο καθένας να έχει στο σπίτι έναν εκτυπωτή για να τυπώνει σε PDF αρχείο, που είναι η βεβαίωση αυτή, τέλος πάντων, ότι έχει πραγματοποιήσει το self-test. Μπορεί και χειρόγραφα να γράψει σε ένα φύλλο χαρτιού τα στοιχεία. Κάποιοι γονείς δεν γράφουν πάνω σε αυτό το χαρτί τον κωδικό. Αυτό δεν είναι σωστό. Πρέπει να τον γράφουν και τον κωδικό για να το επιδεικνύουν. Είναι πιο, ας το πω έτσι, πιο επίσημο ότι πράγματι έχουν κάνει το διαγνωστικό τεστ. Στην ηλεκτρονική μορφή δεν θα έπρεπε. Στην ηλεκτρονική μορφή εκτυπώνεται, φαίνεται. Όχι, λέω, να υπήρχε σε ηλεκτρονική μορφή να μπορούσε να δείξει κάποιο το κινητό του ή το τάμπλετ. Ο νομοθέτης δεν το έχει προβλέψει αυτό. Ζητάει να υπάρχει σαν να έχει υπόσταση. Γι' αυτό και δίνει και την εναλλακτική του χειρόγραφου. Θα μπορούσε ίσως να πει να το κατεβάζετε στο κινητό σας, σε μια εφαρμογή, στο τάμπλετ και να το επιδεικνύετε. Αλλά δεν του έχει αφήσει αυτή την εναλλακτική. Αναφερθήκατε σε ένα κωδικό. Αυτός ο κωδικός τι ακριβώς είναι και πώς προκύπτει. Αυτός ο κωδικός, όταν βγαίνει ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό, αναγράφεται. Εμφανίζεται δηλαδή. Με τους κωδικούς του TaxisNet μιλάτε τώρα ή και στην περίπτωση όταν το δηλώνει στο self-test. Αντιγράφεις απλά στο χαρτί αυτό το κωδικό.